Στη λογική του μαστιγίου και του καρότου κινείται η τουρκική κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Χουσέιν Τσελίκ, κάλεσε τους διαδηλωτές να εκενώσουν άμεσα το πάρκο Γκεζί. Ταυτόχρονα πρότεινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, έτσι ώστε οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης να αποφανθούν για την τύχη του. Η φωνή των ανθρώπων που θέλουν να μιλήσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους ακούστηκε. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, δήλωσε ο Τσελίκ. Θεωρούμε αναγκαίο το πάρκο Γκεζί να παραμείνει πάρκο. Η βία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ξεκινήσει έρευνα ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ελπίζουμε πως όταν η βία σταματήσει οριστικά, ο διάλογος θα συνεχιστεί, σχολίασε από την πλευρά της η εκπρόσωπος των διαδηλωτών που συναντήθηκαν με τον Ταγί Περντογάν. Από το δημοψήφισμα θα εξαιρείται η προγραμματισμένη κατεδάφιση του πολιτιστικού κέντρου Ατατούρκ, που εξαγριώνει επίσης τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το κτίριο είναι επιρρεπές σε σεισμούς και θα πρέπει να κατεδαφιστεί.